Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας ιδρύεται κέντρο ημέρας για τους πάσχοντες από άνοια τόσο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Η χρηματοδότηση θα γίνει αρχικά από τους πόρους των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και ανέρχεται σε ποσό 300.000 ευρώ για 18 μήνες και στη συνέχεια από τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και το κέντρο θα απασχολεί προσωπικό 8 ατόμων. Οι πάσχοντες από άνοια χρειάζονται συνεχή, επιμελή, επίπονη και ψυχοφθόρα για τους συγγενείς τους φροντίδα. Η δημιουργία του κέντρου ημέρας θα ανακουφίσει τις οικογένειες των πασχόντων και θα βελτιώσει το επίπεδο ζωής τους, επισημαίνει ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Αδαμίδης. Εμείς ήμασταν οι πιο έτοιμοι ιατρικά γι' αυτό, γιατί ήδη εδώ και καιρό λειτουργεί το σχολείο μνήμης, το κάνει ο κύριος Βαδικόλιας που είναι καθηγητής νευρολογίας με τους συνεργάτες της κλινικής. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε πιο εύκολα στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι ένα κέντρο όπου οι συγγενείς των πασχόντων από άνοια, που είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, πολύ θέλει πολύ ενέργεια, πολύ χρόνο και πολύ ψυχική ενέργεια από την οικογένεια. Και σχεδόν στις σημερινές συνθήκες κάθε οικογένεια έχει και ένα άτομο που πάσχει από άνοια. Και είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους ένα τρίωρο, ένα τετράωρο να ξεφορτωθούν το άγχος, να μπορούν να ρυθμίσουν τα υπόλοιπα της οικογένειάς τους. Επιλέξιμοι φορείς από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι το νοσοκομείο Καβάλας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, άρα αυτοί μόνο μπορούν να υποβάλουν προτάσεις και αφορούν στα εξής. Πρώτον, στην δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου ημέρας άνοιας, Αλτσχάιμερ, προκειμένου όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας, οι ηλικιωμένοι που έχουν προβλήματα άνοιας, να μπορούν να φιλοξενούνται όλη την ημέρα, προκειμένου να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, να αναπτύσσουν δραστηριότητες, να κοινωνικοποιούνται, να έχουν τη φαρμακευτική τους αγωγή και όλα τα συναφή. Προκειμένου λοιπόν να φιλοξενούνται εκεί όλη την ημέρα και απλά το βράδυ να πηγαίνουν στο σπίτι τους για ξεκούραση. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην προμήθεια και λειτουργία μιας κινητής μονάδας από το νοσοκομείο Καβάλας. Μια κινητή μονάδα λοιπόν η οποία θα επισκέπτεται τους ψυχικά ασθενείς στο σπίτι, διότι ξέρετε ότι δεν είναι το ευκολότερο πράγμα του κόσμου αυτοί οι άνθρωποι, οι ψυχικά ασθενείς, να μετακινούνται από το σπίτι προς ένα κέντρο υγείας ή ένα νοσοκομείο ή στο προσωπικό τους γιατρό κτλ. Εμείς λοιπόν θα πηγαίνουμε σε αυτούς, θα στελεχωθεί αυτή η μονάδα με ειδικούς γιατρούς και ειδικούς προσωπικό, επισκέπτες υγείας κτλ. Επίσης, τα κέντρα ημέρας θα λειτουργούν και προς όφελος των ίδιων των πασχόντων, καθώς θα τους βοηθά και να είναι περισσότερο λειτουργικοί καθημερινώς. Αυτό που απομένει τώρα είναι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για να γίνει η απαραίτητη τεχνική μελέτη, ενώ το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα γίνει στο χώρο εντός του νοσοκομείου. Δεν ενδείκνυται η παραμονή κάποιου με άνοια επί 24ωρου βάσος. Είναι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος που μετά αρχίζει και διαταράσσεται και μπορεί να γίνει χειρότερα. Που πηγαίνει εκεί και οι ειδικοί θα τον απασχολούν. Δεν είναι μόνο ότι κερδίζει χρόνο η οικογένεια και ξεφορτώνεται ένα άγχος, βοηθούν να του ενισχύσουν τη μνήμη ώστε να είναι περισσότερο λειτουργικός ή αν θέλετε να καθυστερήσει όσο δυνατόν περισσότερο η φάση που δεν θα είναι πλέον λειτουργικός. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν άνοια ξεχνάνε και πώς πρέπει να ανοίξουν την πόρτα.